Πω, έχω να κάνω κανονικό βίντεο τόσο καιρό που νιώθω άβολα. Ενώ πριν. Το έχω υποσχεθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έπεσε στη μέση μετακομισό ανακαίνιση. Τώρα όμως νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να βουτήξουμε βαθύτερα στον κόσμο της ΔΕΠΗ. Το προηγούμενο βίντεο κάναμε μια μικρή εισαγωγή γύρω από τη διαταραχή, αλλά σήμερα θα ήθελα να πούμε κάποια πράγματα για τα συμπτώματα. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι ΔΕΠΗ. Ακόμα και αν έχετε κάποια από αυτά τα συμπτώματα, εάν είναι λιγότερα από 6 και αν δεν βρίσκονταν εκεί πριν τα 12 σας χρόνια, τότε κατά πάσα πιθανότητα δεν έχετε ΔΕΠΗ. Παρ' όλα αυτά, αυτό μπορεί να σας το πει μονάχα ένας ειδικός. Επίσης, θα μετράμε ως σύμπτωμα τα πράγματα τα οποία μας συμβαίνουν, αλλά είναι πράγματα τα οποία μας δυσκολεύουν στο να διατηρήσουμε μια τυπική ροή ζωής. Γιατί μπορεί κάποιος να πει, α, ξέρω εγώ, κι εγώ ξεχνάω τα κλειδιά μου, έχω ΔΕΠΗ. Αν το πρόβλημα είναι απλά ότι έχεις ξεχάσει 10 φορές τα κλειδιά σου, είναι ok. Αν το πρόβλημα είναι ότι έχεις αφήσει όλη σου την περιουσία σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο έχεις μπει, τότε πάμε περισσότερο προς το σύμπτωμα. Και φυσικά δεν έχουν όλοι τα ίδια συμπτώματα. Όπως είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, η ΔΕΠΗ, όπως και περισσότερες διαταραχές αυτού του είδους, είναι spectrum, είναι φάσμα. Κάποιοι έχουν περισσότερα συμπτώματα, κάποιοι έχουν λιγότερα, κάποιοι έχουν πιο έντονα συμπτώματα, κάποιοι έχουν λιγότερο έντονα συμπτώματα και ούτω καθεξής. Disclaimer. Δεν είμαι ψυχολόγος, δεν είμαι ψυχίατρος, δεν είμαι τίποτα από ψή. Είμαι απλά ένας άνθρωπος ο οποίος διαγνώστηκε ως ενήλικας με ΔΕΠΗ. Δεν μπορεί να βλέπετε το ποντίκι, είναι το σκονάκι μου εκεί. Ας κάνουμε μια μικρή εισαγωγή για τα παιδιά, αλλά εγώ θέλω να επικεντρωθώ περισσότερο στους ενήλικες, διότι ως ενήλικας που διαγνώστηκα, έχω ασχοληθεί περισσότερο με αυτό το κομμάτι. Τα βασικά συμπτώματα της διαταραχής είναι η διάσπαση προσοχής ή απροσεξία, η υπερκινητικότητα και η παρορμητικότητα. Και βάσει αυτού χωρίζουμε τους ανθρώπους με ΔΕΠΗ σε τρεις βασικές κατηγορίες. 1. Τύπος απροσεξίας. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, δυσκολεύεται να ακούσει, αποσπάται εύκολα από πάρα πολλά άσχετα ερεθίσματα, δεν δίνει σημασία στις λεπτομέρειες, κάνει λάθη από απροσεξία, δυσκολεύεται να ακολουθήσει οδηγίες, αποφεύγει εργασίες που απαιτούν πνευματική εργασία. Γελάω γιατί θυμάμαι τον εαυτό μου. Ξεχνά τις σχολικές εργασίες, χάνει συνέχεια πράγματα και κατά βάση θα περιγράφαμε αυτόν τον άνθρωπο ως ανοργάνωτο. Και αυτός ο τύπος πρέπει να ήμουν και μάλλον είμαι ακόμα και εγώ. Είναι ο τύπος τον οποίο γίνεται διάγνωση λίγο πιο δύσκολα, καθότι λείπει η υπερκινητικότητα και έχουμε μάθει να κοιτάμε αυτό ως βασικό χαρακτηριστικό της ΔΕΠΗ και όχι όλα τα υπόλοιπα πράγματα που συμβαίνουν γύρω από αυτό. 2. Τύπος παρορμητικότητας και υπερκινητικότητας. Το παιδί δυσκολεύεται να κάτσει καθισμένο. Κάνει συνέχεια έντονες κινήσεις όπως το γνωστό. Αυτό που κουνάμε το πόδι κάτω. Φαίνεται σαν να έχει δηλαδή πάρα πολύ περίσσια ενέργεια. Πολύ συχνά είναι το πειραχτήρι της τάξης. Σηκώνεται στην τάξη όταν δεν επιτρέπεται. Διακόπτει, μιλάει πολύ, απαντάει πριν τελειώσει η ερώτηση. Και δυσκολεύεται να ακολουθήσει κανόνες. Αυτός είναι ο τύπος με την πιο εύκολη διάγνωση όπως καταλαβαίνετε. Διότι αυτού του είδους οι πράξεις και οι συμπεριφορές είναι πιο εύκολο να παρατηρηθούν από ένα γονέα. Ένα δάσκαλο και έτσι να παραπεμφθεί κάποιος σε έναν ειδικό. Κάτι έχει μπει στο μάτι μου. Είναι που άξιο, έκανα βίντεο γι' αυτό. Αντιδρά ο οργανισμός. 3. Ο συνδυασμένος τύπος, ο οποίος φυσικά έχει απ' όλα μέσα. Όπως είπαμε και στην αρχή, κανένας άνθρωπος με ΔΕΠΗ δεν μοιάζει με κάποιον άλλο. Τα συμπτώματα ποικίλουν και η ένταση μπορεί να αλλάξει ακόμα και μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Κουνάω συνέχεια τα χέρια μου. Πάμε τώρα στη ΔΕΠΗ στους ενήλικες. Όλα αυτά που είπαμε πριν ισχύουν και στους ενήλικες. Απλά εκφράζονται με πολύ διαφορετικό τρόπο. Ταυτόχρονα, όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο βίντεο, ένας ενήλικας με ΔΕΠΗ, ο οποίος δεν έχει διαγνωστεί ακόμα, κατά πάσα πιθανότητα κουβαλάει και άλλα πράγματα μαζί του από τη δυσκολία του να λειτουργήσει μέσα σε έναν κόσμο στον οποίο δεν γνωρίζει καλά τι να κάνει. Μπορεί να έχει δημιουργηθεί τραύμα και αντιδράσει σε αυτό, μπορεί να έχει δημιουργηθεί μια αγχώδης διαταραχή, μια διαταραχή πανικού κτλ. Αυτό θα το λέμε συνοσηρότητα. Στους ενήλικες, η υπερκινητικότητα εκφράζεται με τελείως διαφορετικό τρόπο. Φυσικά μπορεί να εκφραστεί και με τα πράγματα που είπαμε πριν, αλλά πάρα πολλές φορές αυτό μπορεί να είναι το skin picking, το να πειράζει συνέχεια το δέρμα σου, σπυράκια, να βγάζεις τρίχες κτλ. Ή τα νύχια σου. Ή μπορεί να είναι ένα γενικότερο αίσθημα εσωτερικής ανησυχίας. Πάμε λοιπόν να κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένα τα συμπτώματα στους ενήλικες. Και αυτό που διαβάζω τώρα είναι το ερωτηματολόγιο που δίνεται. Οπότε συγχωρέστε με, θα κοιτάω από εκεί για να το διαβάζω. Στο κομμάτι της διάσπασης προσοχής. Κάνεις συχνά λάθη στη δουλειά σου ενώ ξέρεις ότι μπορείς και καλύτερα. Οι χρονοβόρες δουλειές που απαιτούν προσοχή και λεπτομέρεια, π.χ. η συμπλήρωση της φορολογικής σου δήλωσης, Παναγία μου, σου δημιουργούν άγχος. Θυσιάζεις την ακρίβεια στο βωμό της ταχύτητας. Δεν ελέγχεις ξανά αυτό που έκανες. Νιώθω σαν να ξανακάνω το τεστ εγώ εντωμεταξύ. Ξεκινάς καλά μια δουλειά, αλλά δυσκολεύεσαι να την ολοκληρώσεις αν δεν σου κινεί το ενδιαφέρον. Το διάβασμα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε κουράζει και πάβει να σε ευχαριστεί. Ακόμα και
συζητήσεις που κρατάνε σε μάκρο σε κουράζουν. Δέχεσαι συχνά παράπονα ότι δεν προσέχεις και μοιάζεις να βρίσκεσαι στον κόσμο σου. Δυσκολεύεσαι να ακολουθήσεις προφορικές και γραπτές οδηγίες. Δεν τηρείς τις υποσχέσεις σου, όχι συνειδητά, αλλά απλά γιατί δεν το καταφέρνεις. Δουλεύεις καλύτερα όταν σε πιέζουν προθεσμίες. Αφήνεις στη μέση μία δουλειά και πιάνεις μία άλλη. Δεν τα πας καλά με το χρόνο, καθυστερείς και χάνεις ραντεβού. Δεν προνοείς και πολύ συχνά μπορεί να καλύπτεις αυτή την αδυναμία πίσω από έναν καλύτερα οργανωμένο σύντροφο ή συνάδελφο. Συχνά περιμένεις από τους άλλους να σου πούν τι να κάνεις. Α, το αγαπημένο μου! Αναβάλεις τα πάντα. Αναβάλεις να πληρώσεις λογαριασμούς, να οργανωθείς, να κάνεις βίντεο για τη ΔΕΠΗ, να απαντήσεις ένα email, να στείλεις ένα μήνυμα. Συχνά χάνεις κλειδιά, πορτοφόλι, τηλέφωνα, τσάντες, οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Τα ακουστικά μου που τα ψάχνω 1,5 μήνα. Είσαι γενικώς αφηρημένος. Προσπαθείς να ανταπεξέλθεις δουλεύοντας τα βράδια, κάνοντας πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Για συγγνώμη που γελάω, είναι που ταυτίζομαι εγώ. Δεν μπορείς εύκολα να ξανασυγκροθείς όταν σε διακόψουν και ονειροπολείς. Έχεις προβλήματα μνήμης. Ξεχνάς να πληρώσεις λογαριασμούς, πας σούπερ μάρκετ και ξεχνάς πράγματα ακόμα και αν είναι σημειωμένα σε λίστα που μπορεί να έχεις καταφέρει να κάνεις. Η ενδεχόμενη μνήμη πάσχει, δηλαδή λες ότι πρέπει να στρίψω εδώ και ενώ μόλις το έχεις πει, συνεχίζεις ευθεία την πορεία σου. Ή λες ότι θα πας να βγάλεις τα σκουπίδια σε 5 λεπτά και το ξεχνάς τελείως. Συχνά γυρνάς σπίτι για να πάρεις κάτι που ξέχασες, εκτός αν είσαι εγώ που απλά δεν γυρνάω. Μένω χωρίς το πράγμα. Μπορεί να προσπαθείς πάρα πολύ να οργανωθείς, αλλά δεν τα καταφέρνεις. Αυτό σε κάνει να νιώθεις ότι η προσπάθεια είναι μάταιη. Εν τέλει απογοητεύεσαι και τα παρατάς. Οι άλλοι δεν σε καταλαβαίνουν, πιστεύουν ότι αν προσπαθούσες λίγο περισσότερο θα τα κατάφερνες ή αν νοιαζόσουν λίγο παραπάνω. Ouch. Μπορεί να συγκεντρωθείς τόσο πολύ σε κάτι που να χαθείς μέσα σε αυτό. Παρένθεση. Και αυτό μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ περίεργο, γιατί είπαμε πριν ότι υπάρχει πρόβλημα συγκέντρωσης. Αυτό είναι το hyperfocusing. Θα μιλήσουμε κάποια στιγμή εκτεταμένα γι' αυτό. Συχνά χάνεις κομμάτια κάποιες κουβέντας και έχεις αφαιρεθεί. Σχετικά με την υπερκινητικότητα, είπα και άρχισα να κουνιέμαι. Κουνάς συνέχεια χέρια πόδια, αλλάζει στάση, αυτά που είπαμε και πριν. Νιώθεις εκνευρισμό σε γεύματα ή συνομιλίες διαρκείας ή όταν πρέπει να περιμένεις τη σειρά σου. Γενικότερα σε δυσκολεύει η κατάσταση αναμονής. Προτιμάς τη δράση. Αισθάνεσαι την ανάγκη να αποδράσεις. Δεν νιώθεις καλά ούτε με την προοπτική μιας ήσυχης ωραίας βραδιάς στο σπίτι. Μπορεί να δουλεύεις υπερβολικά, να μιλάς πολύ, ακόμα και στο θέατρο ή το σινεμά ή ένα συνέδριο. Και δυσκολεύεσαι να ρεγουλάρεις τη φωνή σου. Οι γύρω σου παραπονιούνται για τον τρελό ρυθμό σου και λένε ότι δεν χαλαρώνεις ποτέ. Στις παρέες διακόπτεις, μακρηγορείς, πολύ συχνά μπορεί να είσαι ο κλόουν της παρέας ή βρίσκεις άλλους τέτοιους παρεμφερείς τρόπους για να κρύψεις την κοινωνική σου αδεξιότητα. Συχνά διακόπτεις και τον ίδιο σου τον εαυτό. Στο κομμάτι της παρορμητικότητας. Πετάγεσαι να απαντήσεις πριν την ώρα σου. Διακόπτεις το συνομιλητή σου. Αναμονείς να τελειώσει ο άλλος αυτό που έχει να πει. Λες πράγματα χωρίς να τα πολυσκεφτείς και πολύ συχνά βρίσκεις τον εαυτό σου να δαγκώνεται με κάτι το οποίο έχει μόλις πει. Δεν έχεις υπομονή. Εκνευρίζεσαι όταν κάποιος είναι αργός σε κάτι. Αν και από αυτό έχω πολλά. Το είχα ξεχάσει. Μπορεί να βρίσκεις συνέχεια να κάνεις κάτι για να μην βιώνεις τη δυσφορία της αναμονής. Είσαι επίσης ανυπόμονος οδηγός. Σε βλέπουν ως κοινωνικά αδέξιο. Δεν ξέρεις να αναγνωρίσεις τα social cues. Όπως είπαμε και πριν, διακόπτεις ή μπορεί να παραβιάσεις τα όρια του άλλου χωρίς να το καταλάβεις. Έχεις πάρα πολλές μισοτελειωμένες δουλειές ή χόμπι. Βαριέσαι πάρα πολύ γρήγορα με το που κάτι σταματήσει να είναι super exciting και γίνεται ρουτίνα. Δυσκολεύεσαι να διαβάσεις, αλλά αν το κάνεις, είναι πολύ πιθανό να διαβάζεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Πετάγεσαι και λες πράγματα γιατί θα φοβηθείς ότι θα τα ξεχάσεις. Συχνά μετανιώνεις τις αγορές. Σου, δυσκολεύεσαι να μείνεις εντός προϋπολογισμού και ξοδεύεις χωρίς να αντιλαμβάνεσαι πόσα έχεις ξοδέψει. Αναζητάς την ένταση, και όχι μόνο οδηγώντας γρήγορα, αλλά και αναζητώντας το δράμα μέσα στις σχέσεις σου με τους άλλους ανθρώπους. Όταν αρχίζεις να βαριέσαι, αναζητάς καινούργιες. Λιγότερο συχνά συμπτώματα είναι οι εκρήξεις θυμού, οι έντονες συναισθηματικές μεταπτώσεις, η δυσκολία της συναισθηματικής και εργασιακής σταθερότητας, το οποίο φυσικά είναι κάτι το οποίο προκύπτει από όλα αυτά τα πράγματα που πάμε πριν στην πραγματικότητα. Οι αποτυχίες σε κάνουν να νιώθεις αβοήθητος, που από εδώ μεταξύ είναι πάρα πολύ μαχαίρι στην καρδιά. Αυτό λέει αυτό το λεξί. Η οικογένεια και οι συνάδελφοι επηρεάζονται καθώς υποχρεώνονται να υπερλειτουργούν. Και συνήθως αυτό συμβαίνει γιατί καταλήγεις με άτομα που σε οργανώνουν, τα οποία όμως στη συνέχεια τα κατηγορίζει κατά πίεση.
αντιμετωπίζεις γενικότερες δυσκολίες στις σπουδές σου, δεν ξέρεις τι θέλεις να κάνεις σε αυτή τη ζωή, μπορεί να έχεις αλλάξει 3 διαφορετικά πανεπιστήμια και 120 χόμπι. Και αυτές οι πολλές αλλαγές κατεύθυνσης δημιουργούν συνήθως μια εικόνα ανευθυνότητας. Συνήθως υπάρχει οικογενειακό ιστορικό. Τουλάχιστον το 25% έχει κάποιον άλλο συγγενή με ΔΕΠΗ και πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν πάει τα παιδιά τους για διάγνωση και έχουν διαγνωστεί οι ίδιοι. Οπότε κοιτάξτε τους γονείς σας. Παρουσιάζεις μεγάλη συναισθηματική αστάθεια μέσα στην ημέρα και φυσικά μιλάμε πάντα στην περίπτωση που δεν υπάρχει μια συναισθηματική διαταραχή. Πολύ έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις που ξαφνιάζουν τους άλλους. Έχεις πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση λόγω πολλών εμπειριών αποτυχίας. Τα τελευταία που είπαμε είναι κυρίως αποτελέσματα των πρώτων και βασικών συμπτωμάτων και του πώς, εάν δεν γνωρίζεις ότι έχεις ΔΕΠΗ, το πώς θα λειτουργείς εσύ μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο, πώς θα σε αντιμετωπίζει το κοινωνικό σύνολο, οι καθηγητές, οι γονείς, οι φίλοι, οι σχέσεις, οι συνάδελφοι. Είναι περισσότερο τα αποτελέσματα του ότι γεννήθηκες neurodiverse, δηλαδή με νευροδιαφορετικότητα, και κανείς δεν σου εξήγησε πράγματα που οι άνθρωποι που είναι neurotypical, δηλαδή νευροτυπικοί, κάνουν αυτόματα. Το ξέρουν, απλά το ξέρουν ή απλά το μαθαίνουν με κάποιο τρόπο που δεν ξέρω ποιος είναι. Και γι' αυτό είναι και πολύ σημαντική διάγνωση σε μικρή ηλικία, γιατί αν διαγνωστείς ως παιδί ή όσο το δυνατόν νωρίτερα, δεν είναι ότι θα τελειώσει ο κόσμος για όλους εμάς που διαγνωστήκαμε ως ενήλικες, αλλά με την έγκαιρη διάγνωση μπορείς να προλάβεις ένα τεράστιο κομμάτι τραυμάτων που θα σου αφήσει 100% η συναναστροφή σου με τον υπόλοιπο κόσμο ως μη διαγνωσμένος άνθρωπος. Γιατί και οι υπόλοιποι άνθρωποι δεν έχουν καμία ιδέα τι είναι αυτό. Εδώ καλά-καλά εμείς που το έχουμε δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Οπότε, κρίνοντας εξιδίων τα λότρια, και αυτοί θεωρούν ότι αφού η Σιλένα άργησε ή δεν απάντησε ή δεν έκανε αυτό έτσι όπως είναι το σωστό, δεν ενδιαφέρεται, βαριέται, δεν προσπαθεί. Νομίζω ότι και για μένα και για τους περισσότερους ανθρώπους που το έχω συζητήσει, που ανήκουμε στον ίδιο τύπο βέβαια, η ταμπέλα μας βαραίνει περισσότερο είναι το τεμπέλι. Που είναι τεράστιο ψέμα. Και αυτό μπορώ να το πω τώρα, μετά από κάποια χρόνια θεραπεία, δεν μπορούσα να το πω. Και δεν είναι ότι υπάρχουν μέρες που δεν το σκέφτομαι συνέχεια. Και είναι κάτι το οποίο με δυσκολεύει πάρα πολύ, γιατί το τραύμα που μου έχει δημιουργηθεί με κάνει να μην είμαι καλά, εάν δεν κάνω πάρα πολλά πράγματα μέσα στη μέρα. Και είναι τρελό ψέμα. Γιατί ως άνθρωπος με ΔΕΠΗ μπορεί να μην έχεις κάνει κάτι για πάρα πολλούς λόγους. Και αυτό συνήθως είναι το executive dysfunction. Δηλαδή, μια κατάσταση στην οποία θέλεις πάρα πολύ να κάνεις ό,τι είναι αυτό που έχεις να κάνεις ή θες να κάνεις, αλλά πραγματικά το σώμα σου δεν μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία. Πάρα πολλές φορές έχω πιάσει τον εαυτό μου να βρίσκομαι στην ίδια θέση στην καρέκλα και να θέλω να κάνω. Δηλαδή, να θέλω να βγω να πιω καφέ, όχι κάποια δουλειά. Να θέλω να πιάσω τα τσιγάρα μου να καπνίσω και να μην μπορώ. Πολλοί τον μπερδεύουν με κατάθλιψη, γιατί μοιάζει πολύ με τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Είναι τόσο περίεργο και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι κάτι που δεν ελέγχεις. Κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη χημεία του εγκεφάλου σου και ο εγκέφαλος σου εκείνη τη στιγμή έχει πατήσει pause. Και όσο πολύ και να θες εσύ να κάνεις αυτό το κάτι, δεν θα το κάνεις. Βάσει όλων αυτών των συμπτωμάτων λοιπόν που συζητήσαμε σήμερα και του τραύματος που μπορεί να προκύψει από όλο αυτό σε έναν ενήλικα, όπως φαντάζεστε, αυτό μπορεί να επηρεάσει με πάρα πολλούς τρόπους τη ζωή του. Στους ενήλικες με ΔΕΠΗ εμφανίζονται υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης, άγχους, χαμηλή αυτοεκτίμηση, αυξημένο κίνδυνο κακής σωματικής υγείας ή ατυχημάτων. Επίσης, είμαστε πάρα πολύ επιρρεπείς στον εθισμό. Τηλεόραση, υπολογιστής, κάπνισμα, αλκοόλ, τζόγος, ναρκωτικά. Ενήλικες με ΔΕΠΗ έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να παρατήσουν τις σπουδές τους ή να αλλάξουν κατεύθυνση πάρα πολλές φορές, καθώς και να απολυθούν ή να έχουν κακές σχέσεις στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική του ζωή. Και θα μου πεις, Σιλένα, okay, ας πούμε ότι εγώ έχω απ' όλα αυτά. Πρώτον, congratulations! Είσαι μέλος ομάδας. Καλώς ήρθες. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Είμαι καταδικασμένος να μην έχω καλές σχέσεις με τους φίλους μου ή με τους συντρόφους μου ή με την εργασία μου ή συνεχώς θα είμαι δυστυχισμένος, οι άνθρωποι θα με παρεξηγούν? Well, και ναι και όχι. Εάν διαγνωστείς και κάνεις μία θεραπεία και συνεδρίες και φάρμακα, τα μεν φάρμακα θα περιορίσουν κάποια από αυτά τα συμπτώματα και θα σε κάνουν πολύ πιο λειτουργικό, ενώ στις συνεδρίες πρώτα απ' όλα θα επεξεργαστείς το τραύμα σου και ταυτόχρονα το πιο βασικό πράγμα είναι να μάθουμε από την αρχή όλα αυτά τα skills που οι άλλοι άνθρωποι είχαν έμφυτα. Οπότε ναι, δεν θα ζήσουμε ποτέ σαν ένας neurotypical άνθρωπος. Από εκεί και πέρα όμως μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να έχουμε μια πάρα πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής, με σταθερές σχέσεις, με ένα καλό εργασιακό περιβάλλον.
Κλείνοντας, σας μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τη συνοσιρότητα. Συνήθως η ΔΕΠΗ δεν εμφανίζεται μόνη της ως διαταραχή. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων με ΔΕΠΗ παρουσιάζουν μία ή και περισσότερες συνυπάρχουσες ψυχικές και αναπτυξιακές διαταραχές. Και σύμφωνα με μελέτες, οι ενήλικες με ΔΕΠΗ παρουσιάζουν τουλάχιστον τρεις συνοσιρότητες. Οι συχνότερες συνοσιρές καταστάσεις είναι αυτές. Πρώτο και βασικό, ειδικές μαθησιακές διαταραχές. Εκείνο το παιδί που ήταν συμμαθητή σας στο σχολείο και λέγανε ότι έχει δυσλεξία, αλλά πήγαινε πάνω κάτω και ήταν ο καπετάν φασαρίας της τάξης, μάλλον είχε ΔΕΠΗ. Πολύ συχνά εμφανίζεται δυσλεξία, δυσαριθμισία και δυσορθογραφία. Διαταραχές εναντιωματικής συμπεριφοράς και διαγωγής. Είναι αυτό που λέγανε οι καθηγητές στους γονείς μου, είναι πολύ έξυπνη, αλλά έχει θράσος. Αυτό είναι. Διαταραχές άγχους, διαταραχές συναισθήματος και διαταραχές με τικ. Πάρα πολύ πιθανό είναι ένας άνθρωπος με ΔΕΠΗ να έχει ταυτόχρονα και αυτισμό ή borderline personality disorder ή bipolar disorder. Και αυτός επίσης είναι ένας από τους λόγους που λέμε ότι τα συμπτώματα διαφέρουν πάρα πολύ από άνθρωπο σε άνθρωπο. Διότι έχουν να κάνουν με τη βιοχημική διαταραχή, με τις υπόλοιπες ψυχικές διαταραχές που μπορεί να υπάρχουν, με το τραύμα που μπορεί να δημιουργηθεί, με το περιβάλλον και το πώς το περιβάλλον μας έχει αντιμετωπίσει, μας αντιμετωπίζει. Αυτά. Νομίζω αυτά. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξηγήσω κάποια πράγματα γιατί θέλω να τα λέω με σειρά και να μην πιάνει ΔΕΠΗ και να πετάω και κάποια πράγματα τα οποία όμως δεν τα έχω εξηγήσει και μετά πρέπει να κάνω παρένθεση για να τα εξηγήσω και χάνουμε τελείως το νόημα. Ελπίζω να σας έδωσα μια πρώτη εικόνα για το ποια είναι τα βασικότερα συμπτώματα. Σε ένα δεύτερο part θέλω να μιλήσω για πιο συγκεκριμένα συμπτώματα, όπως είπαμε πριν, το hyperfixation ή το γεγονός ότι δεν ξέρω γιατί δεν το γράφει εδώ μεταξύ. Πάρα πολλές φορές παίρνουμε τα πάντα κυριολεκτικά και χρειαζόμαστε εξηγήσεις για όλα. Αν και αυτό μπορεί να προκύπτει τώρα που το σκέφτομαι από το τραύμα και όχι από τη διαταραχή την ίδια και γι' αυτό να μην βρίσκεται εκεί. Θα το μελετήσω και θα επανέλθω. Εάν ακούσατε όλα αυτά τα συμπτώματα και πιστεύετε ότι εσείς ή κάποιος κοντινός σας ανταποκρίνεται στην περιγραφή που δώσαμε σήμερα, καλό είναι να επισκεφτεί έναν ειδικό. Και επειδή με ρωτήσαν πάρα πολύ στο προηγούμενο βίντεο, για κάποιο λόγο εγώ το θεώρησα αυτονόητο. Σέβομαι ότι δεν ήταν. Ο ειδικός είναι ένας ψυχίατρος, ένας κλινικός ψυχολόγος ή το λιγότερο αγαπημένο μου, ένας ψυχολόγος και κατά προτίμηση με ειδίκευση στη ΔΕΠΗ ή τον αυτισμό. Οποιασδήποτε πορείες έχετε μπορείτε να τις γράψετε στα σχόλια, είτε τη δική σας εμπειρία είτε ερωτήσεις, διότι κάποια στιγμή θα μαζέψω ερωτήσεις από όλα τα βίντεο και θα κάνουμε ένα Q&A για να εξηγήσω καλύτερα κάποια άλλα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ αν μείνατε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Το like, το comment και η εγγραφή στο κανάλι βοηθάνε πάρα πολύ εμένα. Δεν το λέω ψέματα, το εννοώ. Δεν είναι να παίζεις με αυτά. Και τα λέμε την επόμενη Τετάρτη. Πέρα από τα βίντεο που ανεβαίνουν, κάθε Τετάρτη στις 10 έχει live stream. Θα χαρώ να σας δω και εκεί. Τελειώνοντας το βίντεο, συνειδητοποίησα ότι έχω μιλήσει για όλα τα άσχημα, κακά συμπτώματα. Και το κάνω να φαίνεται πολύ τρομακτικό, που είναι. Το λέω για να υπάρχει online για να το θυμηθώ, έτσι. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει και ένα βίντεο σχετικά με τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε καλύτερα ή πιο εύκολα λόγω της διαταραχής. Για να ισορροπήσουμε λίγο τη φάση. Εντάξει. Μόνο 6 μήνες το ανέβαλα.